Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ακολουθεί ένα compilation από βίντεο. Ένα συνδυασμός βίντεο. Πρόκειται για 4 ξεχωριστά βίντεο, τα οποία έχουν ως θέμα τη ψυχοπαθολογική έλξη. Παρακολουθήστε με προσοχή, γιατί αυτό το συγκερασμένο βίντεο από 4 παλαιότερα μας δίνει πολλές πληροφορίες για να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι η ψυχοπαθολογική έλξη, πώς λειτουργεί, γιατί δημιουργείται, γιατί όσοι είναι από αποδιοπομπαίοι τράγοι στην οικογένεια τους είναι πολύ πιθανόν να βιώνουν ψυχοπαθολογική έλξη και γιατί τα καλά παιδιά μπορεί να μην μας προκαλούν έλξη επειδή έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη με τα κακά παιδιά. Επειδή αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε κατάσταση μετακόμισης, είπα να συνδυάσω αυτά τα 4 παλιότερα βίντεο, να βελτιώσω τον ήχο και να σας δώσω έτσι ένα μεγαλύτερο βίντεο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα σεμινάριο για την ψυχοπαθολογική έλξη. Ελπίζω να σας αρέσει. Σχόλια που θίγουν το θέμα της ψυχοπαθολογικής έλξης και του κεραυνοβόλου έρωτα, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι υγιές σύμπτωμα, δεν είναι σύμπτωμα ψυχικής υγείας και ευεξίας να ερωτευόμαστε κεραυνοβόλα. Και θα τα σχολιάσω όλα μαζί και θα σας εξηγήσω πώς το βλέπω αυτό το ζήτημα. Καταρχάς, εννοείται ότι για να υπάρξει και να δημιουργηθεί μία ερωτική σχέση, είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο η ερωτική έλξη. Εννοείται αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να προχωρούμε στη δημιουργία ερωτικής σχέσης με έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που δεν νιώθουμε ερωτική έλξη για αυτόν ή για αυτή. Όσο καλός άνθρωπος και να είναι, όσα πολλά προσόντα και να έχει, όσο ταιριαστός χαρακτήρας και να φαίνεται πως είναι μαζί μας, από τη στιγμή που λείπει η ερωτική έλξη, τότε δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί ερωτική σχέση. Ο μοναδικός λόγος, ο απαραίτητος λόγος για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση, είναι επειδή υπάρχει ερωτική έλξη. Είναι εκ των όνου κάνευ η ερωτική έλξη για τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης. Είναι διαφορετικό πράγμα όμως η φυσική ερωτική έλξη από τη ψυχοπαθολογική ερωτική έλξη, η οποία συνήθως πάει πακέτο με τον λεγόμενο κεραυνοβόλο έρωτα. Η λέξη κεραυνοβόλος έρωτας σημαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη να ερωτευτείς τον άλλο κατάφορα. Δηλαδή σαν να και σε χτυπάει ένας κεραυνός και καίγεσαι. Ο έρωτας έχει διάφορα στάδια. Το να ερωτευτεί ένας άνθρωπος. Έχουμε κάνει βίντεο στο οποίο μιλούσαμε για τον ερωτικό ενθουσιασμό, για τον ενθουσιασμό, για τον έρωτα και την ερωτική αγάπη. Τα τρία στάδια δημιουργίας ενός υγιούς ερωτικού δεσμού. Πρώτα οι άνθρωποι νιώθουν έλξη. Όσο γνωρίζονται, ενθουσιάζονται περισσότερο ένας από τον άλλον και λόγω της έλξης αλλά και λόγω των κοινών που βρίσκουν. Έχοντας δημιουργήσει μια ερωτική σχέση και έχοντας ξεκινήσει να έχουν και ερωτικές επαφές, γεννιέται το συναίσθημα του έρωτα, το οποίο δεν είναι ψύχωση, ξαναλέω. Θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τη μέθη. Δεν είναι ψύχωση όμως, δεν χάνεις τη λογική σου 100%. Είναι μια εφορική κατάσταση, στην οποία παίζει πολύ ρόλο οι νευροδιαβιβαστές που ψηλώνουν με την έλευση του έρωτος, του ερωτικού συναισθήματος, και ο οποίος έρωτας διαρκεί κάποιους μήνες, 3 μήνες το πολύ, περίπου. Σε κάποιους, ίσως αν κάποιοι είναι από απόσταση, μπορεί να διαρκήσει 5-6 μήνες, επειδή δεν βρίσκονται συνέχεια μαζί, αλλά συνήθως είναι 3 μήνες. Και μετά τους 3 μήνες, ή μετά τους 6 μήνες, ή μετά τους 9 μήνες, σίγουρα μετά τους 9 μήνες, εάν 2 άνθρωποι συνεχίζουν να παραμένουν μαζί με απλή ερωτική έλξη και τέριασμα, σημαίνει ότι έχει γεννηθεί, δημιουργηθεί και στερεωθεί η ερωτική αγάπη. Και στο βίντεο το χτεσινό είπα ότι δεν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι full σε όλη τη φάση της σχέσης μας. Το χθεσινό βίντεο ήταν για το πώς μπορώ να διατηρήσω μια σχέση ζωντανή. Το προχθεσινό βίντεο ήταν για την περίπτωση εκείνου του ιερωμένου, ο οποίος φλερταρεί μια κοπέλα που τον ονόμασε η κοπέλα που μας έστειλε το βίντεο, το email παπαπέχτη. Λοιπόν, τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη? Η λέξη ψυχοπαθολογία είναι μια αρχαία λέξη, είναι μια ελληνική λέξη η οποία έχει αρχαία ελληνική προέλευση. Το πρώτο συστατικό της λέξης είναι η ψυχή.
Και το δεύτερο συστατικό είναι η παθολογία. Η λέξη παθολογία, που είναι επίσης σύνθετη λέξη, προέρχεται από τη λέξη πάθος και τη λέξη λόγος ή λέγω, που έχει να κάνει με το απάθη, με την αρρώστια. Η λέξη παθολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει οτιδήποτε είναι άρρωστο, δεν είναι υγιές. Εξού και οι παθολογικές ειδικότητες στην ιατρική. Για παράδειγμα, ένας ιατρός παθολόγος ειδικεύεται στις ασθένειες του σώματος. Ενώ ένας χειρουργός ειδικεύεται στις επεμβάσεις. Στις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάζονται κάποιες ασθένειες του σώματος ούτως ώστε να θεραπευτούν. Η λέξη παθολογία σημαίνει αρρώστια, κάτι μη φυσιολογικό. Η λέξη κεραυνός ξέρουμε... η λέξη ψυχή ξέρουμε τι είναι. Ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να μας ελκύει ένας άνθρωπος ερωτικά λόγω του ότι ταιριάζουν οι ψυχοπαθολογίες μας. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω μια συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη να είμαι θύμα, άμα συναντήσω έναν άνδρα του φίλου, ένα πρόσωπο από το φίλο που με ελκύει, στην περίπτωση δικιά μου είμαι ετεροφιλόφιλη γυναίκα, άρα αν συναντήσω έναν άνδρα ο οποίος έχει την αντίστοιχη ψυχοπαθολογία, είναι θήτης, είναι addict, είναι εθισμένος σε οτιδήποτε, τότε θα νιώσω έντονη έλξη επειδή κάνει κλικ η ψυχοπαθολογία μου. Ως συνεξαρτώμενη γυναίκα ή ως γυναίκα που έχω ζω πολλά χρόνια ως συνεξαρτώμενη, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι στη συνεξάρτησή μας θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε, νιώθω ότι ταιριάζω, το κλικ, κλικ σημαίνει ταιριάζω με κάποιον ο οποίος θα είναι ο θήτης μου και θα είμαι εγώ το θύμα του. Είμαι κάποιον ο οποίος θα με έχει ανάγκη να τον βοηθήσω να γλιτώσει από τους εθισμούς του και από τα σκοτάδια και τη μαύρη έρευο της ψυχής του, και εγώ θα είμαι η ερυθροσταυρίτισσα και εγώ θα είμαι η γυναίκα που αγαπάει πολύ. Και ξαναμιλάω για το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόμπιν Νόρουντ, το οποίο το έχουμε διαβάσει και στη συμμετοχή. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι συμμετοχή, διαβάστε στην περιγραφή κάθε βίντεο, εξηγώ τι είναι συμμετοχή, που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο εξηγεί τη συνεξάρτηση πολύ ξεκάθαρα τι είναι. Όταν ταιριάζουν οι ψυχοπαθολογίες μας, τότε αναπτύσσεται μια έντονη έλξη, μια κεραυνοβόλα έλξη, μια έλξη ακατανόητη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας ελκύει τόσο πολύ ένας άνθρωπος. Θα σας πω μια δικιά μου ιστορία για να καταλάβετε. Όταν ήμουν μικρή, έχω φάει ξύλο για ένα χρονικό διάστημα περίπου 11 ετών. Δεν είχα κάνει ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό του ξύλου πριν την ηλικία των 28 ετών. Είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία πιο νωρίς, αλλά δεν είχα καταπιαστεί με το κομμάτι της βίας. Είχα καταπιαστεί με άλλα κομμάτια, τα οποία ήταν πιο επίγοντα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στον πρώτο μου το γάμο, που ο πρώην άνδρας μου είναι ένας, ο πρώτος πρώην άνδρας μου, ο πατέρας των παιδιών μου, είναι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πολύ, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Δεν τον χαρακτηρίζει με τίποτα η βιαιότητα. Είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να το χαρακτηρίσει, είναι η βιαιότητα. Μου φαινόταν μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα ανδροπρεπής. Ενώ καμία σχέση. Η βιαιότητα δεν έχει καμία σχέση με την ανδροπρέπεια. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει. Μέσα στο μυαλό μου όμως τότε, όταν ήμουν 20 ετών που το γνώρισα και μέχρι τα 26 που χωρίσαμε, σκεφτόμουν, αχ, θα μου άρεσε ένας άνδρας έτσι πιο δυνατός, πιο μάτσο. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει καθόλου με τον ανδρισμό ενός άνδρα η βιαιότητα. Εγώ τότε παλαβή, αν και είχα τελειώσει τις σπουδές μου σε κάποια φάση, το γνώρισα όταν ήμουν στο τρίτο έτος, ξεκινήσαμε τη σχέση μας, το γνώρισα στο πρώτο έτος, αλλά ξεκινήσαμε τη σχέση μας στο τρίτο έτος, ήμουνα. Τα είχαμε στο μυαλό μου μπερδεμένα. Τέλος πάντων, τελειώνει ο γάμος μου, στα 26 μου, στα 28 μου, μου λέει μια φίλη μου για έναν άνθρωπο να μου τον γνωρίσει. Λέγοντας μου τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου, εγώ θεώρησα ότι δεν θα μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μεγαλύτερός μου, είχε κάποια άλλα χαρακτηριστικά, δεν έχει σημασία τι χαρακτηριστικά, ενώ τα στοιχεία, τι δουλειά έκανε, τι μόρφωση είχε,
Όχι ότι είχα θέμα με τη μόρφωση οποιοδήποτε, αλλά για παράδειγμα έκανε κάτι το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τα δικά μου ενδιαφέροντα και η δουλειά που έκανε ήταν μια δουλειά που κατά τη γνώμη μου πάντα τον έκανε ένα πολύ βαρετό άνθρωπο, δεν ξέρω πώς το είχαμε στο μυαλό. Σας λέω, ήμουν μικρή και ανόητη, στα 28. Μου λέει αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω να σας, θέλω να σας γνωρίσω και να σας συστήσω και λοιπά και λοιπά. Εγώ ήμουν έτσι μια... δεν μπορώ να τον γνωρίσω και με το που τον βλέπω πέφτω ξερή. Παθαίνω και ραβνοβόρο έρωτα. Νιώθω μια έντονη έλξη, εντονότατη έλξη. Να μην σας τα πολυλογώ, έκανα σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος με σάπισε στο ξύλο 24 Μαρτίου το 2004. Όταν φτάσαμε στην τελική φάση του ξύλου, έχω μιλήσει γι' αυτό σε εκπομπές παλιά και σε άλλα βίντεο, θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Ήταν βίαιος, ήταν ψυχικά και κακοποιητικά βίαιος όλο το διάστημα των 9 μηνών μέχρι να φτάσουμε στο ξύλο και την τελευταία μέρα ήταν και σωματικά βίαιος σε σημείο που κινδύνευσε η ζωή μου. Όταν έγινε αυτό, τότε συνειδητοποίησα γιατί τον ερωτεύτηκα παράφορα από την πρώτη στιγμή που τον είδα, παρόλο που εμφανισιακά, που ιδιοσυγκρασιακά, που θέματα ενδιαφερόντων κλπ. Δεν θα μου άρεσε διαφορετικά αυτός ο άνθρωπος. Ήταν επειδή με το που τον είδα, το υποσυνείδητό μου, το μυαλό μου, έκανε τικ, 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 κλίκαρε όλα τα σημεία που είχαν να κάνουν με τη βιαιότητα. Και επειδή είχα μέσα μου ανεπεξέργαστο το θέμα της βίας που είχα δεχθεί από τον πατέρα μου, τον οποίο υπεραγαπώ, αγαπώ πάρα πολύ τον πατέρα μου, έχω ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πατέρα μου. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο να λέω δημοσίως ότι έχω φάει ξύλο από τον πατέρα μου στην παιδική και εφηβική μου ηλικία, αλλά να λέω και επίσης ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Όμως είναι αυτή η σχέση μας. Και έχω πει και άλλες φορές ότι έχουμε περάσει από διάφορα στάδια που έχουμε συγχωρεθεί και έχουμε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι και ούτε και ο ίδιος έχει πρόβλημα να αναφέρομαι σε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, συνειδητοποίησα όταν τελείωσε αυτή η σχέση ότι ο λόγος για τον οποίο είχα ερωτευτεί παράφορα τον άνθρωπο εκείνον ήταν επειδή μου έδινε την ευκαιρία ο άνθρωπος αυτός να ξαναπαίξω το ρόλο των παιδικών μου χρόνων, δηλαδή να συνδεθώ με έναν άνδρα βίαιο, και αυτή τη φορά και καλά να κερδίσω τον βίαιο άνδρα και να τον κάνω να με αγαπήσει και να μην με δεήρει όπως με έδειρνε ο μπαμπάς, που τότε ένιωθα ως μωρό ότι δεν μπορούσα να κάνω τον πατέρα μου να με αγαπήσει. Δεν είχα ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η βία, το οποιοδήποτε βίαιο ανδρός, δεν έχει να κάνει με τον παραλήπτη της βίας, δεν έχει να κάνει με τη γυναίκα του, την κόρη του, το γιο του, τον όποιον δέρνει. Έχει να κάνει με τον ίδιο και είναι δική του ψυχοπαθολογία. Είχα λοιπόν την ψυχοπαθολογία του θύματος. Δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να την καταλάβω, γιατί ο γάμος μου, ο πρώτος, δεν είχε βία, δεν είχε σωματική βία. Είχε λίγη έτσι ψυχολογική βία του στυλ παθητική επιθετικότητα, αλλά σε πολύ light επίπεδα. Δεν υπήρχε όμως αυτή η βία η έντονη και η ψυχική και η συναισθηματική και η κακοποίηση και η σωματική. Και όταν τελείωσε αυτή η σχέση, πήγα στο ψυχολόγιο και είπα «σάσε με, φτιάξε με». Φτιάξε με, σάζε με στα κυπριακά, σάζε με, φτιάξε με, έχω θέμα του λέω. Έχω θέμα με τη βία, με ελκύη βία. Τον άνθρωπο αυτό με το που τον είδα, τον ερωτεύτηκα κατάφορα. Ήταν η μόνη φορά που είχα ερωτευτεί κατάφορα. Ήταν η μόνη φορά που είχα κεραυνοβόλο έρωτα και μάλιστα είχα παραξενευτεί κιόλα και θεώρησα κιόλα ότι πω, πρέπει να είναι το άλλο μου μισό. Μου έλεγε κι αυτό ότι είμαστε αδερφές ψυχές και διάφορες τέτοιες μπούρδες. Και λέγω, ναι, είναι το άλλο μου μισό. Τέτοιες μπλε. Ήταν αυτός που θα με βοηθούσε να ξαναπαίξω το έργο της παιδικής μου ηλικίας. Και θα μου λέγε η μάνα μου σε κάποια φάση, μα τι του βρίσκεις. Και μάλιστα ήταν και έτσι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν η πρώτη φορά που η μάνα μου είπε, εσύ είσαι σαν τα κρύα τα νερά, τι κυρεύεις με αυτό. Ήταν η μοναδική φορά που είπε η μάνα μου ότι είμαι όμορφη. Σαν τα κρύα τα νερά σημαίνει τόσο ωραία και δροσερή όπως τα κρύα τα νερά. Και όμως αυτό που με έλκυε σε αυτόν τον άνδρα, που δεν είχαμε οτιδήποτε άλλο κοινό, ήταν αυτό το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα να είναι βίαιος μαζί. Αυτό σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Ρωτάει μια φίλη, μα πώς το μυαλό μας μπορεί τόσο γρήγορα να επεξεργαστεί όλα αυτά τα πράγματα. Όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο, είχαμε μαθήματα νευροψυχολογίας και μαθήματα πειραματικής ψυχολογίας, που είχαν να κάνουν κυρίως με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και μάθαμε
και στη σημερινή εποχή γνωρίζουμε ακόμη περισσότερα, δηλαδή τόσα χρόνια μετά που έχω τελειώσει τις σπουδές μου και διαβάζοντας και τις διάφορες καινούργιες ανακαλύψεις νευροψυχολογίας, γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας τεράστιος, τεράστιος υπολογιστής. Παρομοιάζεται με έναν υπολογιστή με τεράστια μνήμη. Ούτε όλοι οι σερβερ του Facebook, ας πούμε, που είναι οι πιο μεγάλοι σερβερ ίσως στον πλανήτη, ούτε όλοι οι σερβερ της γης μαζί ενωμένοι δεν έχουν τόσο πολύ μνήμη και δεν έχουν τόσο πολλαπλά επίπεδα λειτουργικότητας, που μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου μπορούμε να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες υποσυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και όσο πιο αδούλευτος ψυχολογικά είναι ένας άνθρωπος, όσο λιγότερο ψυχοεκπαιδευμένος και ψυχοθεραπευμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο συνειδητοποιεί τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πίσω μέρος του μυαλού του. Άρα, το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να δεις έναν άνθρωπο και να πες ξερός, να πες ξερή κατευθείαν, είναι... Δεν θα πω βέβαιο, δεν θα πω σίγουρο, είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει ασκεί μια ψυχοπαθολογική έλξη προς εσένα. Σου θυμίζει τη μάνα σου με έναν άρρωστο τρόπο. Σου θυμίζει τον πατέρα σου με έναν άρρωστο τρόπο. Είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός που τον παίρνεις κατευθείαν στο casting για να παίξει το ρόλο του γονιού σου με τον οποίο έχεις θέματα. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές εδώ πέρα ότι η παιδική μας ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να συνδεόμαστε συναισθηματικά με τους φροντιστές μας, τους γονείς μας, τους γεννήτωρες που μας φροντίζουν, είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό στο βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόμπιν Νόργουτ, που είναι το βιβλίο που είχε να κάνει με τη συνεξάρτηση, η βίβλος της συνεξάρτησης, έτσι το ονομάζω. Σε ένα από τα τελευταία κεφάλαια μιλάει για τις γυναίκες οι οποίες έχουν συνεξάρτηση, θεραπεύονται από τη συνεξάρτηση και μετά όταν μπουν σε μια ερωτική σχέση δεν ξέρουν πώς να λειτουργήσουν και τους φαίνεται πως είναι ξενέρωτη αυτή η ερωτική σχέση επειδή δεν υπάρχει αυτό το η έντονη ψυχοπαθολογική έλξη που έχει να κάνει με την ψυχοπαθολογία, έχει να κάνει με το θύμα βρήκε το θήτη του, wow, σύνδρομο της Στοκχόλμης, πώς το λένε, ερωτευμένη με το δυνάστη μας. Και άνδρας ερωτευμένος με το δυνάστη του ή με τη δυνάστριά του. Είπαμε, δεν μιλούμε ετεροκανονικά σε αυτό το κανάλι. Ούτε θεωρούμε ότι όλες οι γυναίκες είναι θύματα και όλοι οι άνδρες είναι θύτες. Έχει και πολλούς άνδρες που είναι θύματα και οι γυναίκες είναι θύτες. Και οι γυναίκες τους ή οι γυναίκες με τους οποίους συνδέονται είναι θύτες. Αυτό σημαίνει έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Ποιο είναι το φυσιολογικό, ποιο είναι το φυσικό και το αυθόρμητο. Το φυσικό και το αυθόρμητο, το οποίο περιγράφεται στο βιβλίο που βλέπετε πίσω, Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Περιγράφεται στο τελευταίο κεφάλαιο, το ένατο, το οποίο αποτελεί και το μισό μέρος του βιβλίου, είπαμε, είναι η προσπάθεια μου να γράψω μυθοπλασία. Περιγράφεται η ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν από χίλια μίλια κύματα για να είναι μαζί στο τέλος, αλλά περιγράφεται το πώς γνωρίστηκα στην αρχή και τα συναισθήματα που ένιωθα στην αρχή όταν είχα γνωριστεί, ειδικά η γυναίκα. Αυτή είναι μια φυσική κατάσταση. Να βλέπεις έναν άνθρωπο, να σε φλερτάρει αυτός ο άνθρωπος ή να σε κοιτάει ερωτικά, να σας συστήσει κάποιος, να γνωριστείτε, να βγείτε ένα ραντεβού ρε παιδί μου, να σου αρέσει η εξωτερική του εμφάνιση, να νιώθεις μια έλξη, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και το μυαλό σου και να σκέφτεσαι, μα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, μα τι θέλει από μένα αυτός ο άνθρωπος, ας ρωτήσω αυτόν τον άνθρωπο πράγματα για να μάθω, να... Μετά το πρώτο ραντεβού, μετά το δεύτερο ραντεβού, μετά το τρίτο ραντεβού, να μην πας σπίτι και να πεις βρήκα τον άντρα της ζωής μου, βρήκα τη γυναίκα της ζωής μου, μπαίνω στο ίντερνετ, παραγγέλνω νηφικό. Τελείωσα, έκλεισα ως άνδρας, έκλεισα ως γυναίκα, βρήκα το τέρι μου. Όχι. Το φυσικό είναι όσο γνωρίζεις κάποιον που σου αρέσει, κάποια που σου αρέσει, να λες τον εαυτό σου, να λες τον κολλητό σου, στην κολλητή σου, στον ψυχολόγο σου. Μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος, ωραία περάσαμε. Θέλω να τον ξαναδώ, θέλω να μάθω και άλλα πράγματα για αυτόν, θέλω να μάθω και άλλα πράγματα για αυτή, θα δούμε που θα πάει. Θετικά τα πρώτα συναισθήματα, υπάρχει έλξη, είμαι διατεθειμένος, είμαι διατεθειμένη να δοκιμάσω να μπω σε σχέση και βλέπουμε. Και το έντονο ερωτικό συναίσθημα και η σιγουριά, η βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου, επέρχεται. Μετά το πέρας της περίοδου του ενθουσιασμού και του έντονου, έρωτος, του ορμονικού έρωτος, έρχεται
6 μήνες, τους 7 μήνες, τους 8 μήνες, τους 9 μήνες, εκεί το νιώθεις, το ότι, τη σιγουριά ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε ότι οι μακρόχρονες σχέσεις είναι αυτές που διαρκούν πάνω από 6 μήνες. Γιατί τους πρώτους 6 μήνες υπάρχει έντονη νευροχημική και ορμονική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να μας μπερδέψει, η οποία μπορεί να μας μεθύσει, η οποία μπορεί να μας δώσει αυτή η εφορική κατάσταση να μας παρασύρει και να θεωρήσουμε ότι έχουμε βρει τον άνθρωπό μας, ενώ δεν είναι ο άνθρωπός μας, είναι ένας τύπος ή μια τύπισσα που μας ελκύει και μας τραβάει, γιατί μας θυμίζει τη μάνα μας, μας θυμίζει τον πατέρα μας, μας θυμίζει, ξέρω εγώ, την τρέλα μας. Ερωτική έλξη μπορούμε να έχουμε με πολλούς ανθρώπους, όχι με όλους, με πολλούς ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως αδελφές ψυχές, ότι δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη που είναι ειδικά για μένα, ένας που είναι ειδικά για σένα, ένας που είναι ειδικά για τη Μαριό, για τη μια και την άλλη. Όχι. Όχι. Μπορεί μέσα από τη διαδικασία της γνωριμίας με έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει έλξη, του χτισήματος με αργούς και σταθερούς ρυθμούς μιας ερωτικής σχέσης, τη συμβίωση μέσα σε μια ερωτική σχέση, όχι απαραίτητα τη συμβίωση του ίδιου σπίτι, αλλά το να ζήσει τη σχέση και να είσαι μέσα στη σχέση, ο εαυτό σου, ρεαλιστικό, να λες και τα παράπονά σου, να κάνει και τι απαιτήσει σου, να ενδιαφέρεσαι για το τι νιώθει ο άλλο για σένα, να ρωτά τον άλλον πώ νιώθει, να λες εσύ πώ νιώθει. Άμα περάσει ένα αρχικό στάδιο γνωριμία που είναι τουλάχιστον 9 μήνες, και αν μετά από αυτό το αρχικό στάδιο γνωριμίας είσαι σίγουρος και είσαι σίγουρη ότι είσαι καλά σε αυτή τη σχέση και ότι είσαι ψυχικά ισορροπημένος και υγιής σε αυτή τη σχέση, ότι αυτή η σχέση βοηθάει τη ζωή σου, εμπλουτίζει τη ζωή σου, κάνει τη ζωή σου καλύτερη, αυτή η σχέση σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, αυτή η σχέση σου δίνει χαρά, αυτή η σχέση σου δίνει ελπίδα, αυτή η σχέση σου δίνει όρεξη για δημιουργία, όρεξη για εξέλιξη πνευματική, τότε ναι, να πεις: έχω βρει τον άνθρωπό μου και έχουμε βρεθεί με τον άνθρωπό μου μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς της πνευματικής που κάναμε μετά από την αρχική συνάντηση, μετά από τις αρχικές συναντήσεις που υπήρχε αρχική έλξη, αλλά μεταχτίσαμε μαζί την κοινή μας ζωή. Αυτή είναι η γνώμη. Ξαναλέω. Όταν γνωρίσεις κάποιον και δεν σου αρέσει καθόλου ερωτικά, δεν σου κάνει καθόλου ερωτικά κλικ, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις στο να γνωρίζεις εκείνον τον άνθρωπο. Όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο και σου αρέσει εξωτερικά, εμφανισιακά, και θα ήθελες να τον ξαναδείς, να πας να τον ξαναδείς, να πας να την ξαναδείς, και κοίταζε, ρώτα, μάθαινε, ασχολήσου και απόλαυσε τον ενθουσιασμό του πρώτου καιρού μιας γνωριμίας, αλλά είχε πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι πρέπει να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αξιολογήσω τα συναισθήματά μου, να αξιολογηθεί η σχέση πώς θα είναι, αν θα συνεχίσει να υφιστατεί αυτή η σχέση και να δω πραγματικά που βγάζει. Είναι καλό αυτό που έγραψε μια φίλη, τι θα γίνει με εμάς που είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε νέες γνωριμίες. Είναι καλό να είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε νέες γνωριμίες. Χρειάζεται όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ο έρωτας δεν είναι μαγικός. Μπορεί να τον ονόμαζε αυτερωτό Θεό οι αρχαίοι Έλληνες και να έλεγαν ότι σου ρίχνε το βέλος και γινόσουν αμέσως ερωτοχτυπημένος. Ήσουν αβέλοχτυπημένος, όχι κεραυνοβολημένος. Και ερωτευόσουν αμέσως. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή το ερωτικό συναίσθημα χτίζεται σταδιακά. Το αφήνουμε να εξελιχθεί όταν η λογική μας ειδοποιεί ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσεις συναισθηματικά σε αυτόν τον άντρα, αξίζει τον κόπο να επενδύσεις συναισθηματικά σε αυτή τη γυναίκα. Αυτή η σχέση φαίνεται να έχει βάθος και ποιότητα και να αξίζει να δουλέψεις για αυτή. Σε μια σχέση, ξαναλέω, στην οποία μιλάμε, εκφραζόμαστε, λέμε τα παραπονά μας, εκφράζουμε τις ενστάσεις μας, τις διαφορές μας, λέμε τα καλά, λέμε τα κακά, είμαστε ο εαυτός μας. Και μπορείς να πεις με βεβαιότητα το «σ' αγαπώ» και να το εννοείς με την έννοια της βαθιάς αγάπης όταν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα. Όχι από την πρώτη στιγμή. Και όχι με κάποιον άγνωστο. Γιατί αν είναι από την πρώτη στιγμή, και αν είναι με κάποιον άγνωστο, σημαίνει ότι κάποια δικιά μας ψυχοπαθολογία έχει ενεργοποιηθεί άμα τη συναντήσει με τον άλλον άνθρωπο. Προσέχουμε. Για να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία.
Αυτή είναι η άποψη μου για την ψυχοπαθολογική έλξη, ερωτική έλξη και τον κεραυνοβόλο έρωτα. Φιλιά. Χωρίς κεραυνούς και αστραπές και τέτοια. Χωρίς. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, θεωρητικό, αλλά διανθισμένο με παραδείγματα. Τις τελευταίες δύο μέρες ανέβηκαν δύο θεωρητικά vlogs. Το ένα ήταν για τον τριγωνισμό σε μια τοξική οικογένεια και το άλλο για τον αποδιοπομπαίο τράγο και το παιδί μιας οικογένειας που γίνεται ξυλαστήριο θύμα. Χάρηκα που το αρκετοί από εσάς βρήκατε ανάπαυση σε αυτά τα βίντεο και μου στείλατε email πολύ ενθαρρυντικά που λένε ότι, για παράδειγμα, έχω δει όλη μου τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου, τώρα κάνουν νόημα όλα όσα βιώνω και όλα όσα σκέφτομαι. Χαίρομαι να υπάρχουν τέτοια βίντεο τα οποία να αποτελούν breakthrough, λέγεται στα αγγλικά, να είναι έτσι αφυπνιστικά στα ελληνικά, να είναι βίντεο το οποίο άμα τα ακούσεις να σε βοηθήσουν να πας πιο πέρα, να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου και να νιώσεις καλύτερα στον αγώνα σου, το πνευματικό και το ψυχικό, και φυσικά ότι δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Λοιπόν, μια φίλη μου έχει γράψει βλέποντας το βίντεο από διπομπέως τράγος, μου γράφει: «Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Μόλις απαντήσατε στην ερώτηση που μου τριβελίζει το μυαλό, γιατί μου φέρθηκε έτσι η οικογένειά μου. Πλέον είναι σαν να μην υπάρχω. Κλαίω από την ώρα που είδα το βίντεο. Τα μετά το βίντεο από διπομπέως τράγος», το οποίο βγήκε για πρώτη φορά στο κανάλι μας την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Το πρώτο mail που σας είχα στείλει, ζήτησα να μην το κάνετε βίντεο. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είχα καταλάβει ότι η δική μου ιστορία θα βοηθούσε κι άλλους ανθρώπους. Και θέλω να σου πω ότι γι' αυτό τον ανασφαλή, κομπλεξικό και χωριάτη που σου είχα πει στο προηγούμενο mail, ένιωθα πως η καρδιά μου φτερούγιζε. Χτυπούσε σαν τρελή. Ένιωθα απίστευτη ερωτική έλξη, όπως δεν ένιωσα ποτέ για τον άντρα που είχα παντρευτεί. Νιώθω ακόμα πολύ άνετα με αυτόν τον τύπο, σαν να τον ξέρω χρόνια και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αλλά όχι, δεν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Και μου λέει: «Γράψτε μου τυχόν σχόλια σας». Και της έγραψα: «Είναι ψυχοπαθολογική έλξη αυτό που περιγράφεις. Θα κάνω σχετικά βίντεο από διαπομπέως τράγους και ψυχοπαθολογική έλξη». Λοιπόν, έχουμε διαρωτηθεί πολύ συχνά σε αυτό το κανάλι γιατί κάποιοι άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα να γινόμαστε θύματα κακοποιητικών συντρόφων, θύματα παραμελητικών νάρκισσων, θύματα του κάθε νός κομπλεξικού και της κάθε μιας κομπλεξικάς, για να χρησιμοποιήσω ορολογίες σλάγκ της κοινής γλώσσας και όχι της ψυχολογίας, ο οποίος θα βρεθεί στο δρόμο μας. Γιατί, ρε παιδί μου, άμα κοιτάμε πίσω στην ιστορία μας, την ερωτική, πολλοί από εμάς, να βλέπουμε ότι κάναμε σχέσεις και γάμους με κρυφονάρκισσους, με ανθρώπους που δεν μας αγαπούσαν και ήταν ξεκάθαρο, αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε και ίσως να το είδαμε εκ των υστέρων. Και γιατί, ρε παιδί μου, να έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου, να είμαι αποδιοπομπέως τράγος της οικογένειας μου, να μην με παραδέχονται στην οικογένειά μου, να με βγάζουν τρελό, να με βγάζουν τρελή, να με το παιδί στο οποίο να προβάλλουν όλα τους τα αποθυμένα, και γιατί να μην τα καταφέρνω τουλάχιστον στην προσωπική μου ζωή να έχω αγάπη. Γιατί? Γιατί? Επειδή όταν είσαι αποδιοπομπέως τράγος της οικογένειας, σου γίνεται τέτοια ψυχολογική ζημιά που νιώθεις ψυχοπαθολογική έλξη για ανθρώπους κακοποιητικούς, όπως ήταν η οικογένεια σου που σε είχε και σε έχει ως εξελαστήριο θύμα. Το είπαμε πολλές φορές εδώ στα βίντεο, θα το ξαναπώ και σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, τα βιώματα που έχουμε από την κοιλιά της μάνας μας, στην βρεφική μας ηλικία, στην νηπιακή ηλικία, στην παιδική ηλικία, στη σχολική ηλικία, στην εφηβεία, όλα αυτά διαμορφώνουν τον τρόπο που μαθαίνουμε πως συνδεόμαστε. Εάν μεγαλώσαμε με αγάπη, αποδοχή και ασφαλή δεσμό, θα μπορούμε να συνδεόμαστε με ασφάλεια και να νιώθουμε καλά μόνο όταν είμαστε με έναν σύντροφο ο οποίος να είναι αγαπητικός, στορκικός και να μας δίνει συναισθηματική ασφάλεια. Αν όμως έχουμε μεγαλώσει ως αποδιοπομπέοι τράγοι, αν έβγαζε η οικογένεια μας όλα τα αποθυμένα τους επάνω μας,
τότε δυστυχώς νιώθουμε τρελό έρωτα για οποιονδήποτε μαλάκα, κομπλεξικό άνδρα ή γυναίκα βρεθεί στο δρόμο μας. Έτσι εξηγείται η ψυχοπαθολογική έλξη. Τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη? Σημαίνει ξαφνικός έρωτας, έντονος έρωτας, έρωτας από την πρώτη ματιά. Love at first sight το λένε οι Εγγλέζοι, κεραυνοβόλος έρωτας. Δηλαδή προτού γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο, προτού τον βιώσεις, προτού αρχίσεις να φλερτάρεις μαζί του, να μιλάς μαζί του, να γνωρίζεις την προσωπικότητα του, χαρακτήρα του, να δεις τι καπνό φουμάρει και αν φουμάρει παρόμοιο καπνό με το δικό σου. Αυτά τα λέω μεταφορικά. Να δεις αν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι κατάλληλος για να συνδέσεις τη ζωή σου μαζί του, προτού τον γνωρίσεις, νιώθεις μια έντονη έλξη, παθαίνεις κόλλημα. Και λες πώς γίνεται, κεραυνοβόλος έρωτας. Είναι μαγικό αυτό. Το πάντα αστέρια. Είναι ένδειξη ότι θα πάνε καλά. Όχι. Είναι ένδειξη ότι αυτός που έχεις γνωρίσει και κεραυνοβολήθηκες μαζί του, αυτή που έχεις γνωρίσει και κεραυνοβολήθηκες μαζί της, είναι το jackpot. Είχε δηλαδή όλα τα κακά που είχε η οικογένεια σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου και όλοι όσοι σου έκαναν bullying σε ολόκληρη σου τη ζωή. Ψυχοπαθολογική έλξη είναι αυτό. Να ερωτευόμαστε αυτόματα ανθρώπους, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, επειδή το υποσυνείδητο μας σκανάρει κατευθείαν έναν καινούριο άνθρωπο και εντοπίζει την όποια ψυχοπαθολογία. Και όσο πιο αδούλευτοι είμαστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η έλξη αυτή που νιώθουμε είναι ψυχοπαθολογική. Και όσο πιο αδούλευτοι είμαστε, τόσο πιο λίγο παρατηρούμε τον εαυτό μας και τόσο πιο λίγο ξέρουμε τις αντιδράσεις μας. Όταν λέω αδούλευτοι, εννοώ αδούλευτοι ψυχικά. Όσο λιγότερο ψυχοεκπαιδευμένοι και λιγότερο ψυχοθεραπευμένοι είμαστε. Θέλω να πω ότι η ψυχοπαθολογική έλξη είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλα τα παιδιά, τα ενήλικα πλέον παιδιά που έχουν υπάρξει και συνεχίζουν να υπάρχουν από διοπομπέ τράγη της οικογένειας τους. Μας ελκύουν οι προβληματικές καταστάσεις, ότι δεν είναι απλώς μόδα που νομίζουν κάποια, είναι μόδα τα κακά παιδιά και στις κοπέλες αρέσουν τα κακά παιδιά, είναι μόδα να μας τραβάει κάποιος ο οποίος είναι το φτύμα κόλλημα, ότι μας φτύνει κάποιος και εμείς κολλάμε. Όχι, είναι ψυχοπαθολογική έλξη. Μας τραβάει ο άλλος γιατί έχει αυτή τη ψυχοπαθολογία που ταιριάζει με τη δικιά μας. Είμαστε θύματα, γνωρίσαμε θήτη. Είμαστε θήτης, γνωρίσαμε θύμα. Γι' αυτό και το τόσο έντονο. Θα σας διαβάσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Λοιπόν, μια φίλη η οποία μου είχε γράψει πριν μερικές μέρες και της απάντησα, αυτή η σχέση που μου περιγράφεις, ο τρόπος με τον οποίο ο πρώην σου συμπεριφερόταν μου θυμίζει παραμελητικό νάρκισο, μου γράφει απόψε μετά από το βίντεο με τον απόδειο Πομπέο Τράγο. Έκατσα, είδα πολλά από τα βίντεο σου, θυμήθηκα όλη τη σχέση από την αρχή και σοκαρίστηκα. Επίσης φοβήθηκα. Αλλά όχι, δεν θα αφήσω το φόβο να με κυριέψει. Μπράβο, έτσι. Όταν μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τον ναρκισισμό, είναι φυσικό να φοβόμαστε, αλλά δεν θα αφήσουμε το φόβο να μας κυριεύσει, επειδή ακριβώς όσα περισσότερα ξέρουμε, τόσο πιο εύκολα θα γλιτώσουμε και τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας στο παρόν και στο μέλλον. Επίσης είδα ότι όχι μόνο ο πρώην σύντροφος, αλλά και ο πρώην σύζυγος μου είχε ναρκισσιστικά στοιχεία. Γενικά, προβληματικές προσωπικότητες είχα δίπλα μου. Τις έλκυα λογικά επειδή δεν είχα καλή ιδέα για τον εαυτό μου. Ένας από δύο Πομπέους Τράγους έχει τη χειρότερη ιδέα για τον εαυτό του, γιατί συνέχεια του λένε μη μιλάς. Μην ανοίγεις το στόμα σου, καλύτερα να τρως παρά να μιλάς, μου έλεγε μια κοπέλα ότι της έλεγαν στο οικογενειακό της περιβάλλον, όταν ανοίγε το στόμα της και έλεγε αλήθειες. Της έλεγαν εσύ να μην μιλάς, καλύτερα να τρως παρά να μιλάς. Δηλαδή ταυτόχρονα και την έθιγαν επειδή μιλούσε και την έθιγαν και για το σωματικό της βάρος. Πλέον άρχισα να με αγαπώ πιο πολύ. Θεωρώ όμως ότι μόλις αρχίζω να μην περνώ καλά και του ζητώ να χωρίσουμε, λέω κάπου με αγαπώ, μιας και δεν θέλω να κακοπερνάω. Είναι μία ένδειξη ότι εξελισσόμαστε αυτοί. Είναι μία ένδειξη ότι καλυτερεύουμε και αγαπούμε περισσότερο τον εαυτό μας, όσο λιγότερο καιρό παραμένουμε σε κακοποιητικές σχέσεις.
Γιατί με ρωτάτε συχνά πώς θεραπεύεται η συνεξάρτηση, ποια είναι τα στάδια θεραπείας της συνεξάρτησης. Στην αρχή δεν έχεις ιδέα ότι έχεις συνεξάρτηση, δεν έχεις ιδέα ότι είσαι ένα πρόσωπο που ήσουν αποδιοπομπαίος τράγος από την οικογένεια σου και μεγάλωσες έχοντας χαμηλή αυτοεκτίμηση, πιστεύοντας ότι είσαι άσχημος, άσχημη, παχής, παχιά, κοντός, κοντή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι είσαι παλιοχαρακτήρας και ότι κανείς δεν θα σε αγαπήσει. Εδώ να κάνω έτσι μία μικρή παρένθεση. Με ρωτούσε ένας φίλος μου σήμερα, μιλούσαμε μηνύματα και μου λέει: «Βρε εσύ», μου λέει, «πώς άντεξες», μου λέει, «και στον πρώτο σου γάμο και στο δεύτερο σου γάμο, πώς άντεξες τις καταστάσεις». Του λέω: «Στον πρώτο μου γάμο ήμουν χαζή και αφελής. Στο δεύτερο μου γάμο ήμουν απελπισμένη». Και μου γράφει: «Στον πρώτο σου γάμο δεν το ήξερες ότι ήσουν έξυπνη». Και έκανε κλικ μέσα στο μυαλό μου και συνειδητοποίησα ότι όσο ήμουν έφηβος και νεαρή ενήλικα, πολύ μικρή παντρεύτηκα, στα 20 αρβωνιά, στα 21 παντρεύτηκα και στα 26 χώρισα φυσικά. Είχα μέσα στο μυαλό μου τα λόγια της μάνας μου, η οποία μου έλεγε: «Ποιος θα σε πάρει τόσο παχιά?» Τάχα ότι ήμουν παχιά και δεν θα με έπαιρνε κανείς. Παιδιά, σημειώστε ότι τώρα είμαι 85 κιλά και πάνω, δεν ξέρω πόσο πάνω από το 85. Τελευταία φορά που ζυγίστηκα ήμουν 85 και έχω το ίδιο ύψος που είχα τότε, που ήμουν 63 κιλά. Δηλαδή τώρα είμαι και 22 κιλά περισσότερα από όσο ήμουν τότε και ήμουν πολύ παχιά. Επίσης μου έλεγε: «Έτσι όπως μιλάς και ό,τι σκέφτεσαι, ανοίγεις το στόμα σου και το λες, ποιος θα σε πάρει?» Και επίσης μου έλεγε: «Έτσι όπως γελάς, ποιος θα σε πάρει? Και έτσι παλιοχαρακτήρας που είσαι, ποιος θα σε πάρει?» Αυτά τα λόγια έχουν προβληματική διάσταση σε πολλά επίπεδα. Το πιο σοβαρό επίπεδο είναι το ότι πρέπει κάποιος να θέλει να σε πάρει. Ότι πρέπει να είσαι αυτό που λέμε στην αργό γαμισάμπλ. Ότι δεν θα έχεις αξία αν δεν θέλει κάποιος να σε πάρει. Να σε παντρευτεί εννοούς, αλλά στις μέρες μας το λέμε και αλλιώς το να σε πάρει. Το δεύτερο, το τι σχήμα έχει το σώμα μου και τι μέγεθος έχει ο ποπός μου και τι size ρούχα, τι νούμερο ρούχα φοράω, τι σχέση έχει με το αν είμαι αγαπητό πρόσωπο ή όχι? Καμία σχέση, απολύτως. Επειδή οι άνθρωποι έρχονται σε όλα τα μεγέθη και υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν οι γυναίκες οι αδυνατούλες, έχει που τους αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες έχουν ένα μέτριο βάρος και μέτριο, δεν είναι ούτε αδύνατες ούτε γεμάτες, έχει που τους αρέσουν οι γεματούλες, έχει που τους αρέσουν οι παραγεματούλες, έχει που τους αρέσουν και οι χοντρούλες κλπ. Όπως και για τους άνδρες. Έχει κοπέλες που τους αρέσουν πολύ οι άνδρες οι οποίοι είναι γυμνασμένοι του γυμναστήριου φέτες. Έχει που τους αρέσουν οι άνδρες που είναι ψηλόλιγνοι. Έχει που τους αρέσουν οι άνδρες που είναι ψηλοί και χοντροί. Έχει που τους αρέσουν οι άνδρες που είναι κοντοί και παχουλοί. Όλα τα νούμερα παίζουν. Η ερωτική έλξη όσον αφορά στο σωματικό επίπεδο δεν είναι για όλους η ίδια. Δηλαδή, αν και θέλουμε, δεν θέλουμε να μας θέλουν για όλα τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη. Έναν θέλουμε να μας θέλει που να το θέλουμε κι εμείς, μίαν. Οπότε, τι μας νοιάζει αν το σωματικό μας βάρος είναι πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό ή αν ο χαρακτήρας μας αρέσει σε λίγους ή σε πολλούς. Σημασία έχει εμείς να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας και να μπορούμε όταν θα γνωρίσουμε έναν καινούριο άνθρωπο να τον γνωρίσουμε και τον άνθρωπο και να επιλέξουμε αν θα είμαστε μαζί του επειδή είναι αξιόλογος άνθρωπος, όχι επειδή μας παίρνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Άρα για από το πιτράγι ερχόμαστε με μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, εξαιρετικά χαμηλή στα τάρταρα. Οπότε αν μας θέλει κάποιος θεωρούμε ότι μας έχει κάνει τεράστια χάρη που μας θέλει και δεν κοιτάμε τίποτα. Ούτε αν ταιριάζουμε, ούτε αν είμαστε στο ίδιο επίπεδο σκέψης, αν έχουμε παρόμοιες αρχές και αξίες, αν έχουμε συμβατότητα. Εγώ προσωπικά σας έχω πει ξανά, είμαι ανθολόγιο ατέριαστο σχέσεων. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή και η σύντροφη που είχα δεν ήταν καλή και εγώ ήμουν το θύμα και αυτή ήταν η θήτης. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Εννοώ ότι δεν έκανε επιλογές με βάση το ποια ήμουνα εγώ και το τι θέλω εγώ πραγματικά στη ζωή μου, αλλά έκανε επιλογές με βάση ψυχοπαθολογική έλξη και αν ήμουν επιθυμητή. Είπαμε, αυτό θα το σταματήσουμε, θα το κόψουμε όλοι μας. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, άμα είσαι υποδομπέος τράγος, έχεις τη χειρότερη ιδέα για τον εαυτό σου και έτσι διαλέγεις ανθρώπους που δεν ταιριάζεται. Πάμε παρακάτω να δούμε πώς το έκανε η Φιλενάδα. Αυτό. Λέει τη σέλκια, λέει τις ναρκισιστικές προσωπικότητες, λογικά επειδή εγώ δεν είχα καλή ιδέα για τον εαυτό μου.
Έχω αγάπη και συμπόνια, υπομονή γαϊδάρου και να δώσω ευκαιρίες, αλλά κάπου υπάρχει και όριο. Αργό να φτάσω, αλλά τουλάχιστον το κάνω. Όσο θεραπεύεται η συνεξάρτηση, βάζουμε το όριο ακόμα πιο νωρίς. Στην αρχή βάζουμε το όριο, ξέρω εγώ, στους 6 μήνες μιας σχέσης. Ξυπνάμε και λέμε δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Μετά το βάζουμε στους 3 μήνες. Μετά το βάζουμε στον 1 μήνα. Μετά το βάζουμε στη μια εβδομάδα. Μέχρι εκείνη τη σωτήρια στιγμή που θα το βάζουμε από το πρώτο ραντεβού ή και πριν από το πρώτο ραντεβού. Το όριο. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας μας ελκύει ίσως ψυχοπαθολογικά και ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να προχωρήσουμε στο να δημιουργήσουμε σχέση μαζί του επειδή θα ταιριάξουν οι παθολογίες μας. Τώρα λοιπόν που πήρα απόσταση από τη σχέση αυτή την τελευταία, είδα ότι μου είχε δώσει πολλά στοιχεία ναρκισισμού, όπως ας διαβάσουμε λοιπόν τα στοιχεία ναρκισισμού που της είχε δώσει αυτός ο τύπος για τον οποίο είχε ψυχοπαθολογική έλξη. Καφιόταν πολύ για το σώμα που είχε στην ηλικία του, μου έδειχνε συμμαθητές του πώς έγιναν και με ρώταγε αν θα τους πρόσεχα κλπ. Θέλουν συνεχώς επιβεβαίωση οι νάρκες. Λένε, κοίτα τι ωραίο σώμα έχω. Ω, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είμαι σε αυτά τα χρόνια και έχω πολύ καλύτερο σώμα από τους άλλους που είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου. Θα έβγαινε, τη λέει, με κάποιον από τους συμμαθητές μου που έχουν μπάκα, που έχουν κοιλιά, ξέρω εγώ και εγώ είμαι γυμνασμένο. Πόσο τυχερή είμαι, μου λέγε, και τι λένε οι φίλοι του για το πόσο πολύ με αγαπά. Εμένα και το παιδί μου. Μπαρούφες τελικά, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Αυτή η profession of love, το να λέει κάποιο την αγάπη του, να τη λέει συνέχεια, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και να λέει όλοι βλέπουν ότι σ' αγαπώ και είσαι πολύ τυχερή που εγώ αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, σ' αγαπώ. Είμαι σίγουρη πλέον ότι έπαιζε και με άλλες. Εδώ μου τα έλεγε ότι τα έκανε μέσα στο γάμο του σε μένα, θα σταμάταγε. Απορώ ότι τυφλώθηκα, από συνεξάρτηση τυφλώθηκες αγάπη μου, γι' αυτό. Ίσως έπρεπε να γίνει ώστε να μάθω πια για μένα και να με προστατεύω και να με αγαπώ πιο πολύ. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά βάζουμε τελεία, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πρόβλημα, δουλεύουμε πάνω στο πρόβλημά μας και δεν είναι ανάγκη να πάρουμε και άλλα μαθήματα, μέσα από παθήματα. Εντάξει, shit happens, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, αλλά είπαμε όσο πιο νωρίς φύγουμε τόσο το καλύτερο. Γενικά πολύ ψέμα τελικά και λόγια που ήξερε ότι ήθελα να ακούσω για αγάπες μεγάλες και λοιπά. Απόδειξη δεν έκανε τίποτα από όσα έλεγε πράξη, ούτε καν πήγε στον κόπο να σταθεί απέναντί μου να μου πει ότι φεύγει. Τόσο δηλώς ήταν όταν χωρίσαμε. Είναι αυτό το future faking των ναρκισσιστών. Στο μέλλον θα. Όταν περάσει αυτό θα. Θα και θα και θα και θα. Απορώ με μένα και τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλη αυτή η υπερέκθεση στα social και γενικά έξω τα βγαίναμε που εκδήλωνε θαυμασμό και λατρεία μπροστά σε άλλους δεν ήταν τίποτα πέρα από δική του διαφήμιση. Να το ανεβάσω τις μετοχές. Γενικά έλεγε πως ζηλεύουν κάποιες να ξέρεις για το πόσο σ' αγαπώ. Μάλιστα, είναι πολύ σπουδαία αγάπη μου και έχει και γυναίκες που ζηλεύω για το πόσο πολύ σ' αγαπώ. Έκανε εξαφανίσεις λοιπόν και μούτρα χωρίς λόγο. Μου έλεγε δεν φταίς εσύ, απλώς δεν είχα διάθεση και όταν του ερχόταν η διάθεση έπρεπε να το δεχτώ χωρίς εξήγηση. Τελικά καμία ουσιαστική επικοινωνία, απορώ τι ασφάλεια νόμιζε ότι ένιωθα. Ένιωθε την ασφάλεια που νιώθει ο κάθε συνεξαρτώμενος, ο οποίος θεωρεί ότι επειδή έχω σχέση είμαι ασφαλής. Σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό που λέγει η μάνα μου, ποιος θα σε πάρει. Άμα σε πάρει κάποιος είσαι ασφαλής. Ψευδέστηση ασφάλειας είναι αυτή. Όχι ουσιαστική αίσθηση. Τελικά ενώ το ένστικτό μου στην αρχή έλεγε μακριά, δεν το άκουσα. Έτσι είναι, το ένστικτό μας στην αρχή μας λέει μακριά, αλλά εμείς λέμε όχι, αφού νιώθω αυτή την έντονη έλξη. Πώς μου το είχε πει μια κοπέλα χθες, λέει, γνωρίζω αυτό τον άντρα, έχει μια πολύ σκοτεινή ενέργεια, έτσι μου το περιέγραψε. Ήταν έτσι σκοτεινός, πολύ φαινόταν κακός άνθρωπος και έλεγα αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον αποφεύγω. Πρέπει να μην έχω επαφές μαζί του. Απ' τη μια σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή τον gut instinct στην προειδοποίηση και απ' την άλλη ένιωθα μια ανεξήγητη τρομερή έλξη προς αυτόν, σαν αρρώστια. Αυτή είναι ακριβώς η ψυχοπαθολογική έλξη. Αλλά επειδή και αυτή η κοπέλα που μου έλεγε χθες ότι ένιωθε αυτή τη σκοτεινή έλξη και το φόβο ταυτόχρονα, αλλά την έλξη ή τον συνεξαρτώμενη ή τα συνεξαρτώμενη φάση, γι' αυτό προχώρησε. Γράφει ξανά, οι φίλοι δεν πειράζει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Ναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι, επειδή είμαστε από την τράγη, επειδή έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη από κακοποιητές και γινόμαστε συνεξαρτώμενοι μαζί τους και βασανιζόμαστε. Γι' αυτός είναι ο λόγος. Οπότε, άμα το εντοπίσουμε ότι έχουμε τέτοιο πρόβλημα, πάμε και το λύνουμε. Πώς το λύνουμε? Με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία. Θα συστήσω ξανά ένα βιβλίο για το οποίο μιλάω συχνά τελευταίως, το βιβλίο της Νίλ Έιβερη, αφού είναι τόσο υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Είναι και μεταφρασμένο στα ελληνικά. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, όπου υπάρχει αθέατη κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση δηλαδή, και θέλει να ξεφύγει. Πάντως τώρα νιώθω πιο δυνατή. Μέσα από την απάντησή σου και τα βίντεο σου νιώθω με έσωσες. Τώρα διαβάζω και το βιβλίο του Σκοτ Πεκ, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος». Με έχει συγκλονίσει και πιστεύω θα με βοηθήσει και με το παιδί μου στο να βοηθήσω το παιδί μου όσο μπορώ. Είμαι λοιπόν καλή, δοτική, με υπομονή και έχω πολύ αγάπη να δώσω, αλλά όταν εντοπίζω ότι αρχίζω και δεν περνάω καλά, θέλω να ξεκαθαρίσω και παλεύω όσο χρειαστεί πριν το κόψω. Γενικά θέλω να είμαι ειλικρινής, όσο και να πονά. Λοιπόν, δεν δείχνουμε υπομονή στον κάθε κακοποιητή. Άπαξ και συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε κακοποιητική σχέση, άπαξ και συνειδητοποιήσουμε ότι είχαμε ψυχοπαθολογική έλξη με έναν άνθρωπο ο οποίος μας συμπεριφέρεται με παρόμοιους τρόπους όπως μας συμπεριφέρονταν οι γονείς μας και η οικογένεια μας που μας είχαν κάνει από διαπομπές τράγους, σηκωνόμαστε και φεύγουμε, δεν δίνουμε χρόνο. Και αν δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να φύγουμε κατευθείαν, ξεκινάμε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθούμε και μετά να φύγουμε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για σχέσεις στις οποίες υπάρχει ψυχική αθέατη κακοποίηση. Αν υπάρχει σωματική κακοποίηση, στην Κύπρο αριθμός, εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900 και σε αν ζείτε σε κάποια άλλη χώρα ψάξτε να βρείτε τον εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια, τηλεφωνήστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια. Φιλοξενία σε κάποιο καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες κλπ. Δωρεάν παροχή ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής που δίνουν αυτά τα κέντρα, τα εθνικά κέντρα για την αντιμετώπιση της βίας, και γενικότερα ζητάμε βοήθεια. Ζητάμε βοήθεια και πρέπει επιτέλους, θα κλείσουμε αυτό, πρέπει επιτέλους οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, που ήμασταν ο τελευταίος και ο πιο κλωτσοκοπημένος άνθρωπος της οικογένειας, που βάζαμε τον εαυτό μας πάντα τελευταίο από όλους, γιατί μας έβαζαν τελευταίο από όλους, πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο και να αρχίσουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να μην δίνουμε ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια, ούτε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη ευκαιρία στον κάθε μαλάκα και στην αρχισμένη που μας κακοποιεί. Που μας βρήκε εύκολα θύματα γιατί μας είχαν προετοιμασμένους οι γονείς μας και το οικογενειακό μας περιβάλλον. Που μας έλεγαν μια ζωή έχεις πρόβλημα εσύ. Μας κορόιδευαν που κάναμε ψυχοθεραπεία, μας κορόιδευαν που ψάχναμε να μάθουμε για την ψυχολογία. Μας έλεγα θα τρελαθείς με αυτά που διαβάζεις. Με αυτά που διαβάζεις θα καταστραφείς, που σημαίνει θα ανοίξουν τα μάτια σου και δεν θα μπορούμε πλέον να σε κακοποιούμε. Αυτό το βίντεο το σημερινό έρχεται σε τάκι με το χθεσινό για τον αποδιοπομπαίο τράγο, το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Και αν κάποιος δεν έχει δει το βίντεο για τον αποδιοπομπαίο τράγο, να το δει αυτό σήμερα και να πάει στην περιγραφή του βίντεο να βρει το link για τον αποδιοπομπαίο τράγο, να το δει και εκείνο και να τα κάνει set. Ξαναλέω, εάν έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που μας είχαν αποδιοπομπαίους τράγους, εξυλαστήρια θύματα, που έβγαζαν τα ψυχολογικά τους και τα ψυχοκολικά τους όλοι πάνω μας, καταλήγουμε μεγαλώνοντας να έχουμε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, καταλήγουμε να μην αγαπούμε επαρκώς τον εαυτό μας, να βάζουμε πάντα τον εαυτό μας τελευταίο όπως μας έβαζε και η οικογένειά μας, και όταν γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες και έχουν τα προσόντα και έχουν τα φόντα για να μας κακοποιήσουν όπως μας κακοποιούσαν στην οικογένεια μας, τους ερωτευόμαστε αυτόματα. Νιώθουμε μια έντονη ψυχοπαθολογική έλξη και μπαίνουμε να φάμε τα μούτρα μας σε μια κακοποιητική σχέση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Θεραπεύεται το να είναι κάποιος αποδιοπομπαίος τράγος? Ναι, θεραπεύεται. Πώς θεραπεύεται? Με ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπική προσπάθεια. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο για πρώτη φορά
Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, και είναι το πρώτο βίντεο που βλέπετε από το κανάλι μας. Το όνομα μου είναι Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας και έχω αυτό το κανάλι στο YouTube, στο οποίο θέλω να είναι μια ασφαλής ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα για ανθρώπους που θέλουν να μαθαίνουν και να εξελίσσουν τον εαυτό τους. Έλα στο κανάλι μας, κάνε εγγραφή, πάτησε like στο βίντεο αν σου άρεσε και έλα στο κανάλι μας ακόμη και στον τομέα των σχολείων, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο και προσπαθούμε να εξελιχτούμε και να ξεπεράσουμε τα κομπλεξιλίκια μας, να ξεπεράσουμε τα τραύματα μας, να ξεπεράσουμε τις ταμπέλες που μας έχουν αποδώσει μεγαλώνοντας, να αγαπήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας, να αρχίσουμε να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο, που έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Ο κάθε φυσιολογικός και υγιής άνθρωπος φροντίζει πρώτα τη δική του ψυχική ευημερία και όχι των άλλων. Και αν είμαστε από διοπομπέοι τράγοι, να γίνουμε εξυγειασμένες προσωπικότητες που να μην δεχόμαστε κανένας να βγάζει τα αποθυμένα του πάνω μας και κανένας να μας πει ότι δεν θα μας πάρει κανένας γιατί είμαστε άσχημοι, δεν θα μας πάρει κανένας γιατί έχουμε παλιό χαρακτήρα και θα μας πάρει κανένας για οποιοδήποτε ηλίθιο λόγο. Και δεν θέλουμε να μας πάρει και κανένας. Εμείς θέλουμε να πάρουμε στο τέλος της ημέρας. Εμείς θα πάρουμε. Εγώ θα διαλέξω ποιον άνθρωπο θα πάρω. Εάν συναντήσω κάποιον άνθρωπο αξιόλογο, έναν άνθρωπο που να είναι μια ολοκληρωμένη και υγιής προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που να είναι ικανός να αγαπήσει και μου αρέσει κιόλας αυτός ο άνθρωπος και του αρέσω κι εγώ, ναι, θα επιλέξω να τον πάρω. Δεν θα καθίσω εγώ να γίνομαι όπως μου έλεγε η μάνα μου, η γιαγιά μου, ο θειός μου, η θιά μου, για να περιμένω να μου κάνει τη μεγάλη χάρη να με πάρει κάποιος και άμα μας πάρουν όλα τελείωσαν και νιώθουμε μια ψεύτικη ασφάλεια. Α, περιμένετε, ξέχασα. Σου γράφεις εδώ πέρα. Χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να με προσέχω μετά που τον χώρισα και να με χαϊδεύω. Άφησα πίσω τα παραπονάκια για τους γονείς μου κλπ. Τους συγχώρησα και κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται πλέον να μαστιγώνομαι και να δικαιολογούμε. Ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και κάτω τι γίνεται. Που τελικά με όσα ακούω είμαι τυχερή. Έχω καλούς γονείς. Μας έδειχναν την αγάπη με υλικά αγαθά πιο πολύ, αλλά έτσι έμαθαν κι αυτοί. Εδώ είναι το πιο σοβαρό σου πρόβλημα. Εδώ είναι το πιο σοβαρό σου πρόβλημα. Και αν συνεχίσεις να πιστεύεις αυτό το πράγμα, ότι καλοί ήταν οι γονείς σου που σου έδειχναν την αγάπη τους μόνο με υλικά αγαθά επειδή έτσι έμαθαν και δεν συνειδητοποιείς ότι η παραμέληση ψυχική, η συναισθηματική που έχεις δεχθεί από τους γονείς σου σε έχει καταντήσει να ελκύεσαι από τον κάθε παραμελητικό νάρκισο. Αν δεν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα και αν λες δεν πειράζει, για το καλό έγινε και αυτή η κακοποιητική σχέση, κάποιο λόγο είχε να συμβεί, ας πάω παρακάτω και ας συγχωρέσω τους γονείς μου και ας μην έχω παραπονάκια από τους γονείς μου, υπάρχουν και χειρότερα, θα την ξαναπάθεις. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε, για να ξυπνήσεις και να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένας αποδιοπομπαίος τράγος, για το οποίο ευθύνονται οι γονείς σου φυσικά, και ότι χρειάζεται να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και ότι να κουκουλώνεις το πρόβλημα που έχεις δεχθεί από την οικογένεια, το οποίο σε έχει καταντήσει τώρα να σε ελκύουν η νάρκηση, δεν θα σε βοηθήσει ποτέ να θεραπευτείς και δεν θα σε βοηθήσει ποτέ να έχεις μια υγιή έλξη. Αν συνεχίσεις με αυτό το σκεπτικό, πάλι ψυχοπαθολογικές έλξεις θα έχεις. Ή θα είσαι μόνη σου και δεν θα έχεις σύντροφο και θα συντροφεύεις τους γονείς σου, που ίσως και αυτός είναι ο σκοπός των γονιών, να μειώνουμε το παιδί μας, να μην νιώθει καλά με τον εαυτό του, να μένει μόνο του και να μας γυροκομάει. Ή αν θα επιδιώξεις να κάνεις μια άλλη σχέση χωρίς να ψυχοθεραπευτείς και χωρίς να επαναστατήσεις εναντίον των γονείων σου και χωρίς να καταλάβεις πόσο κακό σου έχουν κάνει, αντί να τους δικαιολογείς, δεν θα αλλάξει το μοτίβο. Δεν λέω να μην συγχωρούμε τους γονείς μας, αλλά για να συγχωρήσουμε τους γονείς μας πρέπει να οριμάσουμε πρώτα. Πρέπει να επαναστατήσουμε εναντίον τους, πρέπει να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά για να ξεπεράσουμε την όποια ρετσινιά και την όποια ταμπέλα έχουμε και την όποια ψυχολογική, παθολογική κατάσταση έχουμε μπει, είτε ως τριγωνοποιημένα παιδιά, είτε ως αποδιοπομπέοι τράγοι, και να λύσουμε στη ρίζα τα προβλήματά μας. Θέλεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και όλοι θέλουμε. Όσοι υπήρξαμε τριγωνοποιημένοι, αποδιοπομπέοι τράγοι και όσοι δίνουμε ρεσιτάλ συνεξάρτησης. Δεν ξέρω αν έκανε νόημα αυτό το βίντεο, είναι έτσι λίγο κομμάτι-κομμάτι, γιατί προσπάθησα να μην διαβάσω όλα τα mail, αλλά η βασική ιδέα είναι όταν είσαι από το πεμπέος τράγος, όταν έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν σου το έχει δώσει την αγάπη, την αποδοχή και την ασφάλεια που δικαιούται κάθε παιδί, όταν σε είχαν για κάλαθο των ψυχολογικών του σκουπιδιών, όταν προέβαλαν πάνω τους όλη σου την τοξικότητα, εσύ μεγαλώνοντας θα έχεις ψυχοπαθολογική έλξη
θα ερωτεύεσαι τον κάθε ένα ο οποίος θα ξαναπαίξει το ίδιο εργάκι που έπαιξαν και οι γονείς σου. Και δεν δικαιολογούμε τους γονείς. Επαναστατούμε απέναντι στη γονική εξουσία. Το κάνουμε αυτό στη ψυχοθεραπεία. Ένα εξαιρετικό βιβλίο είναι το βιβλίο της Dr. Susan Forward, «Τοξικοί γονείς», το οποίο το έχουμε διαβάσει και στη συμμετοχή. Πολύ ωραίο βιβλίο για να το διαβάσετε. Στο οποίο εξηγεί όλα τα στάδια που μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τη ψυχοπαθολογική κληρονομιά που του έχει δώσει η όποια τοξικότητα το γονείο. Γιατί και η ψυχική και η συναισθηματική παραμέληση τοξικότητα είναι. Και πώς μπορεί κάποιος να απελευθερωθεί από αυτό. Δεν απελευθερώνεσαι από το ψυχολογικά που σου έχει προκαλέσει ένα μεγάλωμα παραμελητικό, τοξικό και κακοποιητικό, με το να τα συγχωρέσεις και να τα βάλεις κάτω από το χαλί και να τα κάνεις minimize και να πεις δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, τίποτα, έχει χειρότερα. Όχι. Τα ξεπερνάς όταν τα αντιμετωπίσεις και όταν τα αντιμετωπίσεις θαραλέα διαμέσου της ψυχοθεραπείας και όταν μέσα σου ξεπεράσεις τη ζημιά που σου έχουν κάνει. Και δεν ξεπερνάς τη ζημιά που σου έχει κάνει ο κακοποιητής σου με το να τον δικαιολογείς και να λες δεν πειράζει, άλλη μια τοξική σχέση είχε κάποιο λόγο να συμβεί. Ναι, είχε λόγο να συμβεί. Συνέβη και επειδή έχεις πρόβλημα. Και εσύ και εγώ και ο καθένας. Συνέβη και επειδή ακόμη νιώθεις από τον Πομπέο Στράγο. Συνέβη και επειδή δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Συνέβη και επειδή ακόμη πιστεύεις στις μαλακίες που σου λέγανε οι γονείς σου πως είσαι αναξιοαγάπητος και γι' αυτό σε τραβάει ο καθένας που θα σου πει το ίδιο. Οπότε υπάρχει λόγος που συμβαίνει. Έχεις ψυχολογικό πρόβλημα. Και δεν είναι ανάγκη να ξανασυμβεί, μπορείς να πας να επιλύσεις το ψυχολογικό πρόβλημα. Να ακούς συνεχώς τα βίντεο που έχουμε εδώ πέρα για τη συνεξάρτηση, να διαβάσεις τα βιβλία που συστήνουμε και να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και εσύ και όλοι μας, όπως κάνουμε όλοι μας, και καλά κρασιά, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μας ελκύει καθόλου οτιδήποτε ψυχοπαθολογικό και θα το βρίσκουμε εντελώς βαρετό. Όταν συμβεί αυτό, αλληλούια, τότε πλέον σημαίνει έχουμε φτάσει στο τέλος της αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση. Αλλά είπαμε και το να χωρίσει στους 6 μήνες και στους 3 μήνες και στον 1 μήνα και στο δεύτερο τρίτο ραντεβού πρόοδος είναι. Τα φιλιά μου. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο το γυρίζουμε την ίδια μέρα που γυρίσαμε το δεύτερο μισό του βίντεο της κοπέλας η οποία νόμιζε πως ήταν άσχημη, αλλά καμία σχέση. Και όταν της έστειλα στο email πίσω τα στοιχεία της ψυχολόγου που της συστήνω και της έστειλα και μερικές φωτογραφίες της Ειρήνης Παπά που της είπα ότι μοιάζει, μου έγραψε πίσω, ακούστε, ότι είναι μακρινή συγγενής με την Ειρήνη Παπά. Μάλιστα, για να δείτε ότι καταλαβαίνω αποφάτησες. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι θεωρητικό και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, ακουλάκι να μαθαίνεις, εάν το σεξ σε μία σχέση η οποία έχει ως κινητήρια αρχή τη ψυχοπαθολογική έλξη είναι καλύτερο. Και αν είναι καλύτερο, αν αξίζει τον κόπο να πληρώνουμε τόσο ακριβά ένα καλό σεξ με όλα τα αρνητικά παρελκόμενα που έχει μία ψυχοπαθολογική έλξη η οποία οδηγεί σε μία ψυχοπαθολογική κακοποιητική σχέση. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, είμαι YouTuber, αυτό είναι το κανάλι μου, για πρώτη φορά με βλέπεις, πάτησε εγγραφή, subscribe το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις, πάτησε like. Παιδιά, πρέπει να πατάμε like, γιατί να πατάμε like, το YouTube προτείνει πιο συχνά τα βίντεο μας. Ξέρω ότι έχουμε ένα πολύ πιστό κοινό, 100.000 μοναδικοί συνδρομητές μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι μας και έχουμε πάνω από 500.000 θεάσεις το μήνα, αλλά για να προτείνονται τα βίντεο μας και να τα βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να πατάμε like. Το θυμήθηκα και το είπα. Λοιπόν, ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να νιώσεις μια έντονη ερωτική έλξη για έναν άνθρωπο που μόλις γνωρίζεις, που δεν τον ξέρεις, που δεν ξέρεις από πού κρατάει σκούφια του και δεν ξέρεις τα ψυχολογικά του, το οποίο εγώ τα λέω στευόμενη ψυχοκολικά του, η οποία αυτή η έλξη να έχει να κάνει με το ότι έχει ταιριάξει η ψυχοπαθολογία σας, γιατί το υποσυνείδητο μας λάκει. Με το που βλέπουμε κάποιον, τον σκανάρουμε πάνω σκάτω. Τη μυρωδιά του, τη ψυχοπαθολογία του. Αν για παράδειγμα εμείς είμαστε άνθρωποι με τάση προς συνεξάρτηση, αν είμαστε θυματάκια και γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος είναι θήτης, είναι άρχισος, ο οποίος έχει τη σκληρότητα στο βλέμμα του, καβλώνουμε κατευθείαν.
ή αν είμαστε τύποι χειριστικοί και τύποι έτσι χειραγωγικοί και κακοποιητικοί και εκμεταλλευτές, άμα γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που είναι καλοβαλμένος και είναι ήσυχος και είναι χαμηλών τόνων και είναι δοτικός, επίσης έχουμε έντονη έλξη. Αυτή η έντονη έλξη, η οποία βασίζεται στο ότι ταιριάζει η ψυχοπαθολογία δύο ανθρώπων, δηλαδή ο θήτης συναντά το θύμα και το θύμα το θήτη, γιατί αυτή είναι η βασική δυναμική των προβληματικών σχέσεων και των παθολογικών σχέσεων. Και εδώ θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση και να πω ότι έβαλα σε απόκρυψη μια κυρία, η οποία το μοναδικό σχόλιο που είχε κάνει στο κανάλι μας ήταν ότι αμάν πια με τους νάρκισσους και τους συνεξαρτώμενους, αν γνωρίζετε λίγο επιστήμη από επιστήμη, δεν γνωρίζω τα γράμματα εγώ, θα γνωρίζετε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και πώς τα κάνετε όλα έτσι πια και όλοι είναι είτε νάρκισσοι είτε συνεξαρτώμενοι. Όχι, κυρία μου. Σε βάλαμε σε απόκρυψη γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε μια ανούσια συζήτηση δημοσίως και σε βάλαμε σε απόκρυψη γιατί προφανώς δεν βλέπεις και τα βίντεο. Αν τα βλέπεις, δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Οπότε τα σχόλια σου μόνο βλαβερά μπορεί να είναι και να μας τρώνε πολύτιμη ενέργεια. Αλλά ποτέ δεν έχω πει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι είτε νάρκισσοι είτε συνεξαρτώμενοι. Ούτε όταν λέω τη λέξη νάρκισσος ή τη λέξη συνεξαρτώμενος εννοώ την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ή την εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας. Καμία σχέση. Μιλάω για στυλ προσωπικότητας. Και δεν είναι όλοι ναρκισσοί και συνεξαρτώμενοι, όχι, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιζώντες, οι οποίοι έχουν επιζήσει από κακοποιητικές σχέσεις και έχουν επιζήσει από κακοποιητική τραυματική παιδική ηλικία και έχουν διορθώσει το στυλ δεσίματος τους και έχουν ένα υγιή στυλ δεσίματος, δηλαδή συνδέονται με ένα υγιή τρόπο, τους καυλώνουν, δηλαδή να μιλήσω έτσι πιο χωριάτικα, υγιείς προσωπικότητες, και υπάρχουν και εκείνοι οι πολύ τυχεροί, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε υγιή περιβάλλοντα, που οι γονείς τους ήταν πραγματικά γονεϊκοί, που οι μάνες τους ήταν, οι μανάδες τους ήταν πραγματικά μητρικές, οι πατεράδες τους πραγματικά πατρικοί, εν τους μεγάλωσαν παππούδες, οι παππούδες τους ήταν άνθρωποι με ολοκληρωμένες προσωπικότητες που μπορούσαν να αγαπήσουν ένα παιδί όπως το αρμόζει, και μεγαλώνοντας αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε θύτες, ούτε θύματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται υγιώς. Δεν είμαστε όλοι είτε νάρκισσοι είτε συνεξαρτώμενοι. Αλλά εδώ, επειδή είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης και είναι ένα κανάλι το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχέσεων και τα ζητήματα των δυναμικών στις σχέσεις, επειδή το 95% των επιστολών που λαμβάνουν έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα, γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε για ψυχοπαθολογική έλξη, λέμε και ξαναλέμε για ψυχοπαθολογικές σχέσεις, λέμε και ξαναλέμε για ναρκισσιστικές σχέσεις, για κακοποιητικές σχέσεις και για η μη υγιή στυλ δεσίματος. Και το να σε ελκύει ο θήτης σου επειδή σε θύμα είναι μη υγιέ στυλ δεσίματος, το να σε ελκύει ο άλλος που μπορεί να γίνει εύκολα θύμα σου επειδή σε θήτης, είναι πάλι μη υγιής έλξη. Ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να μας αρέσει ένας μαλάκας, μια μαλακισμένη, επειδή είμαστε θύματα, ή να νιώθουμε έντονη έλξη για κάποιον που μπορούμε να χειραγωγήσουμε. Επειδή ξέρω ότι ένας νάρκισσος δεν θα κάτσει στο κανάλι αυτό πάνω από 5 λεπτά, δεν πρόκειται να στείλει τίποτα. Αυτό έχει αποδειχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Α, εδώ να σας πω ότι έχουμε και δεύτερο email από τον άντρα, ο οποίος μας έγραψε την επιστολή λογαριάζοντας χωρίς το ξενοδόχο, το οποίο θα το διαβάσω εν καιρό, θα κάνουμε το θέμα κοινό και θα δούμε ότι μιλάει διαφορετικά μετά που κάνουμε το βίντεο σε κάποια σημεία. Εγώ δεν τον έχω ονοματίσει τίποτε εκείνον τον άνδρα. Εντάξει, τον πρώτο που τον είπα ανάρχισο, τον είπα, έγραψε κάποιος ένας άνδρας που λέει ότι είναι ανάρχισος. Λοιπόν, όταν έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη, σημαίνει ότι μας τραβάει η προβληματικότητα του αλλούνου. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε καλό σεξ, όχι απαραίτητος. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που έχω ακούσει από γυναίκες που ήταν παντρεμένες και είχαν εξωσυζυγική σχέση για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ξέρω, για 3 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, να μου λένε ότι το σεξ με τον άντρα τους είναι πολύ πιο καλύτερο από ότι το σεξ με την εξωσυζυγική του σχέση. Αλλά ότι δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από την εξωσυζυγική τους σχέση επειδή τους έλκυε εκείνο το πρόσωπο και είχαν προφανώς ψυχοπαθολογική έλξη και ένα άρρωστο στυλ δεσίματος.
Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ακούσει από πολλές γυναίκες αυτό το πράγμα. Ότι μέσα στο γάμο τους η σχέση δεν είναι καλή, δεν τους καλύπτει συναισθηματικά ο άντρας τους ή δεν καλύπτονται αυτές συναισθηματικά από τον άντρα τους, όπως και να έχει, τέλος πάντων, δεν. Κάνουν σεξ, πολύ καλό σεξ, και ότι το σεξ με τον άντρα τους τεχνικά είναι καλύτερο από το σεξ με την παράνομη σχέση. Όταν λέω τεχνικά, τι εννοώ? Για να είναι καλό ένα σεξ, σας έχω πει και σε παλιότερα βίντεο ότι εγώ διαφωνώ με το διαχωρισμό μεταξύ έρωτα όταν είναι σεξ με συναισθήματα και σεξ όταν είναι σεξ χωρίς συναισθήματα. Δεν μπορείς να κάνεις σεξ και να μην υπάρχει κάποιο ελάχιστο συναισθήμα. Δεν γίνεται. Δεν θα λειτουργήσεις. Είναι βιασμός όταν είναι σεξ χωρίς συναισθήματα. Από τη μια πλευρά προς την άλλη τουλάχιστον. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για να είναι καλό ένα σεξ. Για να είναι καλό ένα σεξ, πρέπει η μυρωδιά του σώματος του ενός να είναι ελκυστική προς τον άλλον. Και το αντίστροφο. Δηλαδή να μας αρέσει η μυρωδιά που έχει το σώμα του άλλου. Να μας αρέσει η μυρωδιά που έχει το στόμα του άλλου όταν φιλιόμαστε στο στόμα. Να μας αρέσει να μας αγγίζει ο άλλος και να αγγίζουμε τον άλλον. Με αυτό εξυπακούεται η χημική, το chemical compatibility, ότι ταιριάζει η χημεία μας, το τέριασμα το χημικό. Τεχνικό χαρακτηριστικό πρώτο λοιπόν είναι το χημικό τέριασμα. Δηλαδή η μυρωδιά του άλλου, η αφή και αυτό που βλέπουμε να μας αρέσει και να μας ελκύει. Το δεύτερο είναι να μπορεί ο μεν άνδρας να έχει ικανοποιητική στήση και ικανοποιητική διάρκεια από την ώρα που θα έρθει σε στήση και την ώρα που θα έρθει σε διείσδυση μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώσει την ερωτική πράξη, και η ικανοποιητική διάρκεια είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Κάτω από 2,5 λεπτά θεωρείται πρόωρη εξυπερμάτιση. Κάποιοι άνδρες οι οποίοι τελειώνουν γρήγορα την πρώτη φορά είναι προσεκτικοί και είναι attentive, είναι προστατευτικοί και φροντιστικοί προς τις συντρόφους τους, ξεκουράζονται για λίγο και ξανά πάνε, και τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά έχει περισσότερη διάρκεια. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να πει, τι λες τώρα ρε Θέκλα, εγώ τι θέλω τόσο πολύ τη σύντροφό μου, που άμα πάμε για πρώτη φορά, την πρώτη φορά τελειώνω πολύ γρήγορα, και δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν είμαι καλός στο σεξ επειδή τελειώνω γρήγορα. Τελειώνεις γρήγορα, αγόρι μου. Κανένα πρόβλημα. Ξεκουράσου, πιέσαι ένα χυμό, χαλάρωσε, και μετά από μισή ώρα μπορείς να ξαναπάς. Αν σε νοιάζει να τελειώσει, να έρθει σε οργασμό και η σύντροφό σου να τελειώσει, δηλαδή, και αν σε νοιάζει να απολαμβάνετε και οι δύο την ερωτική επαφή, είναι καλό σεξ αυτό, όταν ο άντρας έχει καλή στήση, που η στήση διαρκεί και ότι τελειώνει μετά τα 2,5 λεπτά, και ότι αν τελειώσει πιο νωρίς ή αν στα 2,5 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά δεν προλάβει η γυναίκα να έρθει σε οργασμό, αυτός είναι διατεθειμένος να ξαναπάει και είναι διατεθειμένος να δείξει στοργή και τρυφερότητα και να κάνει και διάφορα άλλα προκατακτικά τα οποία μπορεί να βοηθήσουν τη σύντροφο του να έρθει σε οργασμό. Για τη γυναίκα, καλό σεξ είναι όταν η γυναίκα έχει πραγματική επιθυμία για τον άνδρα, όταν την καυλώνει πραγματικά αυτός ο άνδρας, και ως αποτέλεσμα υγρένεται ο κολπός της, πάει πολύ αίμα στην περιοχή των γενετικών της οργάνων, γίνεται εύκολη διείσδυση χωρίς πόνο, και καλό σεξ όταν δεν έχει πόνο. Εντάξει, γίνεται εύκολη διείσδυση χωρίς πόνο, γι' αυτό έχουμε και κάποια γυναικεία προβλήματα στο σεξ, όπως η δυσπαρεύνεια, που σημαίνει να πονάει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της διείσδυσης. Δυσπαρεύνεια ονομάζεται αυτό. Και η γυναίκα αυτή να είναι, να έχει επιθυμία η γυναίκα για τον άνδρα, να έχει αυτή την σωματική προετοιμασία, και αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία και με την εξέλιξη της συναισθηματική, να μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι, πώς το λένε, να είναι, να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο, να αφαιθεί, να εμπιστευτεί τον άντρα, να έχει ξεπεράσει τα ταμπού και τα στερεότυπα της κοινωνίας και να μπορεί να απολαμβάνει τον ερωτισμό της ελεύθερα, στο πω έτσι πιο απλοϊκά, να είναι σε θέση που να μπορεί να απολαμβάνει τους οργασμούς της. Γιατί πολλές γυναίκες, λόγω της εξαιρετικά κακής διαπαιδαγώγησης που έχουν δεχθεί από το σπίτι, λόγω των
των συντηρητικών ιδιών που τους έχουν φυτέψει στο μυαλό, δεν έρχονται εύκολα σε οργασμό ή δεν έρχονται πολύ σε οργασμό, ακριβώς επειδή είναι ο εγκέφαλος τους μαγκωμένος από τύψεις και ενοχές. Άρα, τεχνικά καλό σεξ είναι και οι δύο να έχουν έλξη ο ένας προς τον άλλον, και οι δύο να έχουν επιθυμία, η οποία επιθυμία να μεταφράζεται σε καλή στήση, να μεταφράζεται σε καλή στήση επίσης του γενικού κόλπου, εντάξει, γιατί πάλι για στήση μιλάμε, πάει αίμα στην περιοχή, υγραίνεται, λιπαίνεται κλπ. Και ένα σεξ το οποίο να έχει αρκετή διάρκεια, ώστε και οι δύο σύντροφοι να έρθουν σε οργασμό ή οργασμούς και να είναι και οι δύο ικανοποιημένοι. Αυτό είναι τεχνικά ένα καλό σεξ, εντάξει. Είναι μύθος ότι οι ψυχοπαθολογικές έλξεις πάντοτε οδηγούν σε καλό σεξ. Σε πολλές περιπτώσεις ψυχοπαθολογικές έλξεις και κακοποιητικές σχέσεις οδηγούν σε πολύ κακό σεξ. Κάτι άλλο το οποίο έχω παρατηρήσει από την πολυετή πείρα που έχω δουλεύοντας με ζευγάρια είναι ότι κάποια ζευγάρια ξεκινούν την ερωτική τους ζωή, ξεκινούν την ερωτική τους σχέση με πολύ δυνατό σεξ στην αρχή, πολύ καλό σεξ τεχνικά, αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο τσακώνονται μεταξύ τους και όσο κλωσσοτρώγονται μεταξύ τους και όσο κακοποιεί ο ένας τον άλλον και όσο γίνεται η κατάσταση όλος, μεταφορικά, τόσο χειρότερο γίνεται το σεξ. Πολλοί θα πούν λανθασμένα ότι είναι καλά να κάνεις και κανέναν καυγά, γιατί το make-up sex, το σεξ που κάνεις μετά τον καυγά για να τα βρεις, είναι ένα σεξ το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά μα κάνεις πολλές φορές make-up sex, καταλήγεις κατά και το make-up sex. Με απλά λόγια. Δεν είναι μύθος ότι όταν έχεις έντονη έλξη και ερωτευτείς κεραυνοβόλα κάποιον θα έχεις και καλή σεξουαλική ζωή μαζί του, ότι θα είναι καλό το σεξ σε μια σχέση η οποία ξεκίνησε από ψυχοπαθολογική έλξη και διατηρείται μέσα στη ψυχοπαθολογία, είναι μύθος. Ακόμη και αν ξεκινήσει καλά η σεξουαλική ζωή και υπάρχει σεξουαλική χημεία και ταυτότητα, τέριασμα, οι συνεχείς καυγάδες και τα συνεχή προβλήματα θα καταστρέψουν στο τέλος τη σεξουαλική ζωή. Θα το κάνουν κακό το σεξ και το κάνουν πικρό. Εάν μπαίνεις σε μια σχέση κινητοποιημένος από ψυχοπαθολογική έλξη και διατηρείς μια σχέση η οποία έχει ψυχοπαθολογικό δεσμό και επιμένεις αυτό, ακόμη και αν το σεξ παραμείνει καλό, το πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά. Και το έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις πόσο ακριβά πληρώνουν οι άνθρωποι τις αρρωστημένες σχέσεις. Τώρα, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, ότι η φαντασία μας πολλές φορές αλλοιώνει την εμπειρία μας. Επειδή θέλουμε τόσο πολύ κάποιον, επειδή είμαστε τόσο πολύ κολλημένοι με ένα προβληματικό πρόσωπο, επειδή μες στο μυαλό μας τον έχουμε πλάσει, την έχουμε πλάσει σαν τον τέλειο, την τέλεια, το άπιαστο, δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί το σεξ που κάνουμε με εκείνον τον άνθρωπο να είναι μέτριο ως κακό, να ούτε τεχνικά να μην είναι καλό, αλλά εμείς να το βρίσκουμε wonderful, υπέροχο, γιατί ακριβώς είμαστε κολλημένοι με έναν προβληματικό άνθρωπο με τον οποίο κάνουμε προβληματικό σεξ. Όσο πιο πολύ θεραπεύεται ένας άνθρωπος από τα στοιχεία της συνεξάρτησης που το χαρακτηρίζουν, όσο πιο πολύ δυναμώνει ο εαυτός ενός ανθρώπου, όσο πιο πολύ δυναμώνει η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, τόσο πιο πολύ αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει φυσιολογική έλξη, υγιή έλξη, δηλαδή τον ελκύουν άνθρωποι με υγιείς προσωπικότητες με τους οποίους να μπορεί να έχει μη υγιείς σχέσεις και επίσης να ικανοποιείται ερωτικά καλύτερα με έναν σύντροφο με τον οποίο πραγματικά ταιριάζει και όχι κάποιον τον οποίο θέλει σαν τρελός και σαν τρελή επειδή του έχει ξυπνήσει την ψυχοπαθολογία. Και ναι, όταν κάνουμε μια καινούργια γνωριμία, ναι, πρέπει να δούμε και την ερωτική συμβατότητα και τη σεξουαλική συμβατότητα. Ο καλός να είναι ο άλλος, χρυσός να είναι ο άλλος, δεν ξέρω εγώ τι οι άλλοι, άμα δεν μας κάνει κούκου μαζί του, άμα δεν μας κάνει κούκου μαζί της, δεν θα μπούμε σε ερωτική σχέση, γιατί δεν θα μπορέσουμε τεχνικά να αποδώσουμε και δεν θα μπορέσουμε τεχνικά να δώσουμε και στον άλλον αυτό που θα περιμένει από μια ερωτική σχέση. Οι ερωτικές σχέσεις έχουν την εξής τεράστια διαφορά από άλλες σημαντικές σχέσεις στη ζωή μας, όπως οι φιλίες, στο σεξουαλικό κομμάτι. Άρα, πώς μπορείς να μπεις σε μια ερωτική σχέση ή να διατηρήσεις μια ερωτική σχέση, αν το σεξουαλικό κομμάτι δεν είναι καλό και αν δεν είναι ταιριαστό. Και αν από την αρχή δεν υπάρξει
το τέριασμα, δεν υπάρξει επιθυμία, η physical, η καθαρά σωματική επιθυμία, και κάνουμε τα γονίδια μας αυτό το πράγμα. Είναι βιολογία. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει ποτέ. Συμπερασματικά, η ψυχοπαθολογική έλξη μπορεί να μας δώσει καλό σεξ, μπορεί να μας δώσει και ποκάκι στο σεξ, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που η ψυχοπαθολογική έλξη και μια προβληματική σχέση μας δίνει καλό σεξ, το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και δεν αξίζει τον κόπο. Γεια.